Συνταξιούχο. Μαζευτήκαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε και να διαδηλώσουμε γιατί δεν πάει άλλο. Ήδη μέχρι στιγμής μας έχουν κόψει τις κύριες συντάξεις μέχρι το 50% και φτάσανε στη σημεία να κόψουν τις επικουρικές μέχρι και 85%. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η ιστορία συνεχίζεται γιατί ήδη έχουν ψηφίσει ότι μέχρι μάλλον από 1η-1η του 2019 θα μειώσουν τις συντάξεις κατά 18% τις κύριες και κατά 18% τις επικουρικές. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί θα κόψουν και τα επιδόματα συζύγου το 10% όπως και τα επιδόματα παιδιών. Δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα σημείο οι συντάξεις από 1η-1η του 2019 να κοπούν σε κάποιους από μέχρι και 25% και 30%. Και εκεί που είναι το μεγάλο δράμα, γιατί το αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση, είναι με τις συντάξεις κυρίας. Ήδη οι συντάξεις κυρίας όσο αφορά δεν είναι που κατέβηκε το ποσοστό από 70% σε 50%, αλλά ξαναυπολογίζεται συγκεκριμένα. Αν κάποιος ο οποίος ήταν στη ζωή έπαιρνε ένα χιλιάρικο, η χείρα δεν θα πάρει το 70% που έπαιρνε, δηλαδή 700 ευρώ, αλλά ούτε και το 50% γιατί ξαναυπολογίζεται. Που σημαίνει συνήθως θα πάρει 2 με 3 εκατοστάρικα. Μιλάμε για μειώσεις της τάξης του 70% και 80%. Επίσης, εκείνο το οποίο είναι δραματικό είναι ότι σε περίπτωση που δεν πιάνουν τους τόπους το 3,5% το, όσο αφορά το πλεόνασμα, εκεί θα υπάρχει πάλι πρόβλημα και υπάρχει εντολή το Μάιο μήνα, κάθε Μάιο μήνα, ο Υπουργός Οικονομικών να παίρνει χρήματα κύρια από τις συντάξεις. Επίσης, όσο αφορά για το φορολόγιο, εκεί θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Στη βάση ότι ήδη συζητιέται το αφορολόγητο από φέτος να πάει στο ποσό το οποίο είχαν πει για το 2020.